τις συνθήκες της ομάδας Σούνιξ. Έτσι, το καλύτερο και για τους δύο, και για τον Βαγγέλη Μάτζαρη αλλά και για την Όνιξ, ήταν να λύσουν τη συνεργασία τους. Μέιερ από την κορυφή για 3, 72-86, διαφορά στους 14. Τριάντα δύο λεπτά παιχνιδιού. Θεοντόρ, εξτραπάσα, Κολεσνίκοφ από την γωνία των 45, θα στοχίσει. Κοσαρέκ, Λίχοντι βγήκε να κλείσει τον διάδρομο. Ωραία πάσα στο ζωγραφιστό. Ο Θεόντορ θα κλέψει την μπάλα, αλλά με φάουλ λένε οι διαιτές. Δεύτερο προσωπικό του Τζόρνταν Θεόντορ. Στην επαναφορά 5 δευτερόλεπτα, όπως νωρίτερα ο Μακόλμ δεν κατάφερε να επαναφέρει την μπάλα, έτσι τώρα και ο Κοζαρέκ. Μια καλή άμυνα που πιστώνεται στους παίκτες του Δημήτρη Τρίφτη. Εξάλλως ο Τάμπακ, Σεργέφ, Λικόντι στον Θεόντορ. Θα περάσει ανάμεσα από δύο αντιπάλους, θα πάρει το φάουλο από τον Ράντιτς. Όχι, ο Πονίτικα το κάνει τελικά. Ο Ράντιτς σήκω στο χέρι του. Το φάουλο ήταν από τον Πονίτικα όμως. Μαρτσέλ Πονίτικα. Ο Τσαράντιτς. Σε περάσει το μέσο όρο στο σκοράρισμα. 8,7 πόντους μέσο όρο έχει. Είναι στους 13 σήμερα. Το καλάθι από τον Κοστσίφ από πολύ κοντά, με αυτό το φλότερ. Πονίτκα, Ράντιτς. Η απάντηση από τον Κροάτι. 74-88. Τρεις ασίστ από την Ούνιξ, 19 από τη Γελμαγκόρα. 5 έχει ο Θεόντορ, 5 έχει και ο Χάκανσον. Ο Πονίτικα θα κάνει ένα ακόμα φάουλ, το τρίτο προσωπικό του. Σεργέφ στην επαναφορά. Πάλσον, Θεόντορ, Σεργέφ, πάει προς τα μέσα, λάθος, φάουλ, τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή πάνω στον Πάβελ Σεργέφ. Είτε εδώ. Γύρισε, είπε στους διαιτητές, μετά από αυτή την προσπάθειά του, ο Σεργέφ πάει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Τάις. Ο Λούκας Κοτσαρέκ στην εκτέλεση της βολής, είναι εύστοχος. Κατοχή για την ομάδα της Γελμαγκόρα. Στο μείον 13 η Πολωνία.
Μίκα, τον Μακόλουμ μπροστά. Σαλαγιάς μένει με τον Θίοντορ. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοζαρέκ. Πάσα στον Πονίτκα, πάει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Θίοντορ. Και φάουλ που θα κερδίσει ο Άλεξ Τάις. Δείτε εδώ ξανά. Καλή άμυνα από τον Θίοντορ. Εδώ ο Πονίτκα προσγειώνεται στο κεφάλι του Τάις. Μακόλουμ. Θίοντορ. Πάσα στον Μακόλουμ, ο οποίος θα πάει προς τα μέσα. Πάσα έξω. Θίοντορ από τις 45 μοίρες. Ριμπάουντ από τον Ζαμοίσκι. Προσπαθεί να τρέξει. Μέιερ. Κοζαρέκ για τρεις. Ναι. 78-88. Μετά από αρκετή ώρα η διαφορά πέφτει στους 10 και ο Πρίφτης αναγκάζεται να καλέσει time out